Έφυγα από τη μια παρέα, έρθα στην άλλη. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κ. Λεβέντης. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Λεβέντη. Καλημέρα. Κρίσιμες στιγμές. Κρίσιμες στιγμές, γιατί άλλο ένα σημαντικό νομοσχέδιο έχει αρχίσει η συζήτησή του και την Κυριακή ψηφίζεται. Έμεση φόρη, ο κόφτης, αυτό το ταμείο που συγκεντρώνει την. Εκείνο που λείπει είναι ο τρίφτης. Ο τρίφτης. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, κύριε? Εγώ πιστεύω ότι οι καθυστερήσεις οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα. Γίνεται ένα έγκλημα τώρα. Αν δηλαδή ο Τσίπρας που βγήκε το Γενάρη προχώρηγε το Φεβρουάριο σε μια συμφωνία, θα ήταν όλα πολύ εύκολα τώρα. Θα είχαμε κερδίσει και το έτος το που διέρευσε. Δεν θα είχαν γίνει εκλογές, δεν θα είσαστε εσείς όμως στη Βουλή. Ας μην ήμουν εγώ. Η χώρα να ήταν σε πιο καλή κατάσταση, καταλάβατε. Ενώ με αυτές τις βλακίες ότι διαπραγματεύεται, μετά ξέρεις στο τέλος πάει και ξεβρακώνεται. Έχουμε δηλαδή και η λύση η τελική είναι να ενδίδει και να υπογράφει όλα. Έχουμε ένα νέο φορολογικό, έχουμε ένα νέο ασφαλιστικό. Έχουμε την κοινωνία η οποία αντιδρά. Τώρα έρχονται οι έμεσοι φόροι που είναι οριζόντι. Έρχεται ο κόφτης που έχει τα πάντα μέσα, εξαιρεί κάποια πράγματα, αλλά έχει μέσα μισθούς, έχει μέσα συντάξεις, έχει μέσα την παιδεία. Έχουμε αυτό το ταμείο το οποίο δημιουργείται, όπου εκεί συγκεντρώνεται η δημόσια περιουσία εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Το ταμείο αυτό πιστεύω ότι το κάνανε για να έχουμε πάντα το δίλημα ή κόφτης ή αυτό. Δηλαδή αν αποτυγχάνει, που είναι σίγουρο ότι θα αποτυγχάνει το πρόγραμμα, θα λένε θέλουμε τόσα, ένα δις, ενάμιση, δύο. Πού θα τα βρούμε? Ή τι διαλέγετε, κόψιμο μισθών και συντάξεων μέσω του κόφτη ή να ξεπουλήσουμε αυτό και εκείνο και εκείνο? Και θα διαλέγουν όλοι να ξεπουλήσουμε, γιατί το να κόψουμε μισθούς είναι πάντα πιο επώδυνο. Καταλάβει, δηλαδή μας δώσαν δύο λύσεις. Δύο λύσεις. Τη λύση του κόφτη που κόβει μισθούς, συντάξεις και τέτοια, και τη λύση του ξεπουλήματος επί πινακίου φακής της περιουσίας του δημοσίου. Εδώ είμαστε μπρος γκρεμός. Και θα διαλέγουν όλες οι κυβερνήσεις το να πουλάνε την περιουσία, γιατί είναι λύση επαχθέστερη μεν, αλλά ανώδυνη πολύ. Και τι θα μείνει σε αυτόν τον τόπο, αν είναι έτσι όπως θα λέτε? Τι θα μείνει? Αν πουλάμε το ένα μετά το άλλο, χώρα, τα περιουσιακά. Η χώρα τα τελευταία 50 χρόνια επτόχευσε από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ. Επτόχευσε η χώρα. Το ΠΑΣΟΚ τώρα πήγε, μετακόμισε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχαν μούρι να εμφανίζονται ως ΠΑΣΟΚ και πήγαν όλοι ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ είναι το νέο ΠΑΣΟΚ είναι. Όπου γυρίζω εγώ και βλέπω αξιωματούχους, όλοι τους ήταν στο ΠΑΣΟΚ. Στην Κόρινθο, στα Τρίκαλα, στη Θεσσαλονίκη, όπου γυρίζω και συναντάω ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ, ήταν οι πρώην πολιτευτές, οι πρώην γραμματείς επιτροπών του ΠΑΣΟΚ, όλοι, όλοι. Δεν έχω δει έναν ΣΥΡΙΖΑ ακόμη. Δηλαδή, που γυρίζω, σας λέω, μόνο ΠΑΣΟΚ βλέπω. Στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα. Εννοώ. Άρα, εμφανίζονται τώρα σαν ΣΥΡΙΖΑ. Και λένε, συχνά λέει ο Τσίπρας στη Βουλή, εσείς για το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Τι εσείς, αφού όλο το ΠΑΣΟΚ, εδώ κουρουμπλής, έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, κύριε Γιώργο, για να μην ψηφίσει μνημόνια. Και χθες κάπου που τον είδα μου λέγει, θα ψηφίσεις? Από το ΠΑΣΟΚ έφυγε ο Κουρουμπλής, ο Οικονόμου, δύο-τρεις άλλοι, για να μην ψηφίσουν μνημόνια, το ξέρετε. Το θυμόσαστε? Τώρα, ο Οικονόμου είναι βέβαια στην Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω πού είναι. Και αυτός τι είναι? Τι θα πει είναι στη Νέα Δημοκρατία? Και τι είναι η Νέα Δημοκρατία? Πάβει να έχει ευθύνες? Όλοι τους αυτοί ήταν 40 χρόνια σε ένα σύστημα που διόριζε, που εξαχρίωνε τη χώρα. Αλλά βολευόντουσαν. Δεν μίλαγε κανείς. Ένας Λεβέντης Βασίλης μίλαγε, αλλά ηρωνευόντουσαν, χλεβάζανε. Ποιος είναι αυτός που θα μας χαλάσει τη συνταγή? Αυτή ήταν η Ελλάδα των τελευταίων 50 ετών. Αυτή είναι η υπεύθυνη. Αυτή τη στιγμή έπρεπε να είναι φυλακή όλοι οι διατελέσαντες. Και ο Καραμαλής που μπήκε, ο Κώστας ο Καραμαλής μπήκε για να ελαφρύνει το δημόσιο. Αντί να ελαφρύνει, άρχισε τα στάζ. 300.000 με στάζ έβαλε. Και τους λέγανε, εμείς να ανησυχείτε. Όποιος μπαίνει στο δημόσιο, μένει. Ακούτε τι λέγανε στον κόσμο? Ή δεν το λέγανε? Να σας φέρω εγώ χίλιους εδώ που τους τα λέγανε. Φτάσαμε όμως στην κατάσταση που είμαστε σήμερα. Εντάξει, είναι. Και από τη μία πλευρά
Και η αντιπολίτευση λέει τελειώνεται με την αξιολόγηση. Και από την άλλη, για να τελειώσει η αξιολόγηση, πρέπει να ψηφιστούν αυτά τα παχθή μέτρα. Όχι οι ξένοι, ακούστε. Ακούγανε την Κωνσταντοπούλου που λέγε ότι το χρέος είναι επανείδηστο επαχθές. Ακούγανε ότι δεν αναγνωρίζουμε χρέος κλπ. Γι' αυτό βάλανε αυτά εδώ τα κόφτης και το άλλο το ταμείο, αυτό που λέτε το τεράστιο. Οφείλονται σε αυτά που ακούγονται εδώ στις τηλεοράσεις, ότι δεν αναγνωρίζαμε τίποτα. Ποιος θα έδινε λεφτά όταν υπάρχουν οι αχές από την άλλη πλευρά, ότι δεν αναγνωρίζουμε τίποτα? Βέβαια, ο λαός δεν έχει ευθύνες. Έχει και αυτός. Ψήφιζε, γιατί έτρεχε στα γραφεία των βουλευτών των κομμάτων για διορισμό. Έτσι λειτουργήσε όμως το σύστημα. Ναι, έπαιρνε διπλές συντάξεις ο λαός. Δεν είναι ο λαός ο αμόλυντος. Όχι όλοι. Αυτοί που ήταν στα κομματικά επιτελεία έχουν απόλυτη ευθύνη. Κάποιοι τους λέγανε ότι υπάρχουν λεφτά και μη σας νοιάζει. Βεβαίως. Κάποιοι δεν τους λέγανε. Οι 330.000 άνθρωποι που παίρνουν τρεις συντάξεις είναι των κομματικών επιτελείων. Ακόμη και αυτοί που παίρνουν 1.100.000 και πλέον άνθρωποι παίρνουν 2 συντάξεις. Βρέστε άλλο μέρος του κόσμου να έχει τέτοιο πράγμα. 1.000.000. Βέβαια, αν έχουν πληρώσει τις λέξεις. Τι θα πει αν έχουν πληρώσει? Βρέστε μου άλλο κράτος να έχουν 2. Βρέστε μου το Ζιμπάμπουε. Στην Ελλάδα μόνο γινόντουσαν αυτά. Δηλαδή, αν πλήρωνες εισφορές, βέβαια, άμα ήσουν βολεμένος και είχες δυνατότητα, πλήρωνες εισφορές. Ο άλλος με τα 500 ευρώ τι να πληρώσει? Έτσι δεν είναι, κύριε Γιώργο μου? Όταν έχεις εσύ τρεις θέσεις, πληρώνεις εισφορές και απολαμβάνεις μιας άλλης ζωής. Ο φτωχός με τη μία δουλειά ή με την καμία δουλειά πώς θα πληρώσει? Τώρα τι κάνουμε? Θα ψηφίσετε κάποια από τα μέτρα προκειμένου να τελειώσει? Εγώ ζητάω να παραιτηθεί ο κύριος Τσίπρας και να γίνει αμέσως οικουμενική κυβέρνηση. Αμέσως. Αμέσως. Αυτό είναι έγκλημα. Αυτό που τολμούν. Μα θα βρουν μπροστά τους τη δικαιοσύνη. Ακούστε, για αυτά που τα νομοσχέδια που θα περάσουν, δεξιοί και Πασοκζίδες και ΣΥΡΙΖΕΙ θα βρουν μπροστά τους τη δικαιοσύνη. Σας το λέω υπευθύνως αυτό. Γιατί όμως και για τα κόκκινα δάνεια που λέει να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω, κάνα δύο πράγματα λέει να τα ψηφίσει. Αυτά έχει μεγάλη ευθύνη και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί λέγανε προστατεύουμε την πολιτικατικία, προστατεύουμε την πολιτικατικία μέχρι 200.000, τώρα κατεβάσανε 140. 140, τι είναι αυτό το 140 πάλι? Ποιος το υπαγόρευσε? Τι νούμερα είναι αυτά? Ή προστατεύεται η πρώτη κατοικία ή δεν προστατεύεται. Έχουν ευθύνες λοιπόν. Ή για τις που λέει να υπογράψει επίσης να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία τις ιδιωτικοποιήσεις. Οι ιδιωτικοποιήσεις τώρα εξευτελίστησαν. Σε τι τιμή θα πωληθούν? Σε τι τιμή? Ποιοι θα τις πάρουν? Μα θα πουλήσουμε το Ολυμπιακό Στάδιο, θα πουλήσουμε το μετρό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γι' αυτό σας λέω να γίνει μια κυβέρνηση χωρίς την Χρυσή Αυγή και τον Κουκουέ που είναι κόμματα ανορθόδοξα και. Δεν έχουν σχέση βέβαια μεταξύ τους, αλλά έχουν. Ναι, έχουν την ίδια το κογκλήφους και τα λοιπά. Λένε είναι αντιευρωπαϊκά κόμματα. Να γίνει μια κυβέρνηση σοβαρή, να συμμετέχουμε όλοι, να υπάρχει. Να λαμβάνονται. Μα τα ίδια δεν θα εφαρμόσετε άμα κάνουμε. Όχι, 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 όχι. Οι ξένοι. Αυτό δεν είναι ένα λάθος που γίνεται. Νομίζουν οι Έλληνες ότι οι ξένοι βάζουν κόφτε το ΕΚΑΣ, οι ξένοι. Βάζουν, όχι, οι ξένοι βάζουν πλεόνασμα φέτος τόσο, του χρόνου τόσο, τον παραχρόνο τόσο, για να φύγουμε από τα μνημόνια κάποτε. Γιατί αν δεν βάζουμε πλεόνασμα καθόλου, θα είμαστε μόνοι μας στα μνημόνια. Υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις, βεβαίως υπάρχουν λύσεις. Να κοπούν οι συντάξεις των πλουσίων. 80.000 συντάξεις ανθρώπων. Πόσο είναι αυτό, το έχετε υπολογίσει? Είναι μεγάλο ποσό. 80.000 συντάξεις των πλουσίων που έχουν ούτως ή άλλως εισόδημα πάνω από 3.000 ευρώ. Και δεν έχουν ανάγκη το ποσό αυτό. Κόπηκαν στην Αυστραλία, στον Καναδά. 80.000 συντάξεις είναι αυτές. Να κοπούν οι συντάξεις των νέους βουλευτών, 900 είναι οι νέους βουλευτές. Αυτοί πριν το 12 που ναι, πέρα, ναι, γιατί, τι είναι πριν το 12. Τι έγινε το 12 δηλαδή και άλλαξε η μοίρα της Ελλάδος? Και παίρνει ο Καραμαλής, ο Αχιλέας σύνταξη. Και παίρνει και σύνταξη και από την Αγροτική Τράπεζα. Τι έγινε το 12? Ο Χριστός ξαναγεννήθηκε και δεν το ξέρω εγώ? Καταλάβατε, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Οι τρεις συντάξεις να γίνουν μία και μέχρι 1.500 ευρώ. Αυτή η χώρα που δίνει 400 ευρώ σε εργαζόμενο, σήμερα άμα πάτε στο Βερόπουλο να δουλέψετε, τόσο θα πάρετε. Δεν θα σας προσλάβουν κανονικά. Θα σας πούνε part-time και τέτοια. Και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών ζητάει κι άλλα. Ναι. Να κοπούν με τα λοιπόν, μία χώρα που δίνει 400 ευρώ σε οικογενειάρχη που δουλεύει πλήρες ωράριο, δεν μπορεί να δίνει 3.000 ευρώ σύνταξη. Δεν γίνεται να είσαι λες στο καφενείο και να σου έρχεται 3.000 ευρώ.
όταν ο εργαζόμενος παίρνει 400 και 500. Γι' αυτό εγώ δεν μισώ κανέναν να θέλω να τους κόψω τις συντάξεις, αλλά στην ίδια χώρα δεν μπορεί άλλος να ντούρχεται με το ταχυδρομείο 3.000 και άλλος για 400 να πεθαίνει. Δεν μπορεί. Άρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εσείς δεν θα ψηφίσετε κανένα από τα μέτρα αυτά. Κανένα, και ζητώ αμέσως κυβέρνηση Εβραίου Σπέλματος. Και τους λέω ότι έχουν ευθύνη αυτοί που τα ψηφίζουν και ποινική ευθύνη. Διότι σας λέω, αυτό το μεγάλο ταμείο είναι η άλλη λύση του κόφτη. Δεν θέλεις, κύριε, να κόβεις μισθούς. Πούλα περιουσία. Για κάποιους το πούλημα της περιουσίας φαίνεται είναι εύκολη λύση. Αλλά αυτό είναι προδοσία, να προσέξουν. Έτσι. Είναι η περιουσία όλων μας, δεν είναι η περιουσία δική τους. Η εικόνα του κοινοβουλίου σας αρέσει, γιατί χθες ήταν μια κατάσταση τραγελακτική. Η εικόνα του κοινοβουλίου εμένα δεν μου αρέσει το εξής, ότι μιλάω. Λέω να μειωθούν οι μισθοί των βουλευτών στο ίμιση. Παίρνουν 7.000, να πάνε 3.500. Βγαίνει ο επόμενος, έχει το λόγο έτοιμο, δεν αναφέρεται σε αυτό που λέω. Ούτε ο προηγούμενος, έχουν τους λόγους έτοιμους. Βγάζουν από την τσέπη τους λόγους. Άρα, ό,τι και να πω μέχρι τώρα στους 7. Ο κανονισμός δεν λέει ότι από στήθους θα πρέπει να. Τι κανονισμός εκεί μέσα είναι, οι περισσότεροι αγράμματοι είναι. Τι να πω. Τι, βάλτε τους να μιλήσουν. Εδώ πάμε σε ομιλίες που είναι εκδηλώσεις, εγγένεια κάπου, που θα μιλήσουν 5 λεπτά και βγάζουν τους λόγους από την τσέπη. Δεν μπορούν 5 λεπτά να μιλήσουν. Και παρεξηγήθηκε ο Κακομοίρης ο Κουρουμπλής, γιατί είπα και στη Βουλή ότι απαγορεύεται να μιλάς με χειρόγραφο, και λέει γιατί δεν ανέφερες σε μένα. Λέω τι να αναφέρω για σένα. Λέει εγώ τουλάχιστον, λέει, δεν μπορώ να διαβάσω χειρόγραφο. Του λέει είχε δίκιο σε αυτό. Σε αυτό τον αδίκησα. Άρα λοιπόν δεν ψηφίζεται. Έχει την κυβερνητική πλειοψηφία όμως. Την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτή, ακούστε να δείτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει 35, έχει τώρα 20. Ο Καμένος είχε 3, έχει 1. Ένα δεν έχει στις δημοσκοπήσεις. Εσείς πώς υπολογίζετε ότι τι έχετε? Εμείς έχουμε άνω του 8 αυτή τη στιγμή. Και θα μιλήσει η Βόρεια Ελλάδα πάλι. Η Βόρεια Ελλάδα θα μιλήσει. Άρα λοιπόν η μοναδική λύση είναι η οικουμενική κυβέρνηση. Επιμένετε η μοναδική λύση για να έχουμε όλη την ευθύνη, γιατί αλλιώς θα πάνε φυλακή. Το δέχεται αυτό όμως η Νέα Δημοκρατία. Στην αρχή δεν με νοιάζει τι κάνει. Εγώ ακούστε και σε συγγενείς του Μητσοτάκη που βρίσκομαι δίπλα, τους λέω ότι πιστεύω ότι 6 τρελοί στο ΣΥΡΙΖΑ και 6 τρελοί στη Νέα Δημοκρατία εμποδίζουν να γίνει αυτή η κυβέρνηση. Ζουν τον κόσμο τους. Λένε δηλαδή στο Μητσοτάκη, δεν μας συμφέρει να πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ να κάνουμε κυβέρνηση, άστο να καταρρεύσει να έρθουμε εμείς. Αυτό του λένε του Μητσοτάκη, το κομματικό συμφέρον δηλαδή. Οι δε άλλοι του ΣΥΡΙΖΑ του λένε 60 χρόνια κάναμε να πάρουμε την κυβέρνηση, θα την παραδώσουμε. Α, όσο τραβήξει και όπου πάει. Άρα τη χώρα δεν την υπολογίζει κανένας. Αυτό λέει η Ένωση Κεντρών, να τα ακούσει ο Κοσμάκης. Και θα ακούσετε τι ομιλία θα γίνει την Κυριακή το βράδυ στη Βουλή. Έχετε άσους? Δεν έχω άσους. Ένα μόνιμο άσο έχω. Ότι αυτό το πολιτικό σύστημα έχει σαπίσει. Και δεν αντέχει άλλο η χώρα. Δεν χρειάζομαι άλλους άσους να βγάζω, κύριε. Δεν κάνω πυροτεχνήματα εγώ. Είναι κάτι ξεκάθαρο. Αν μια φορά χρειάζεται η χώρα ενότητα, είναι αυτή. Και τούτοι εδώ τρώγονται σαν τα σκυλιά. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Την αγάπη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένω με ενδιαφέρον να ακούσω τι θα πείτε στη Βουλή της Κυριακής.